Λοιπόν, κύριε Κνέζεβιτ, η ομάδα σας εύκολα και απλά πήρε μια ευρεία νίκη σήμερα εδώ στο κουπάκι απέναντι στην ομάδα της ΑΕΤ με 0-5. Και ωραίο θέαμα έτσι πέρα από την νίκη από τους παίχτες σας. Νομίζω ότι πρέπει να μείνετε απόλυτα ικανοποιημένος. Βεβαίως, όπως είπατε, ήμουν αρκετά ικανοποιημένος γιατί είχα φόβο. Γιατί όπως ξέρετε, το τελευταίο παιχνίδι που κάναμε ήταν 12 Δεκεμβρίου. Σχεδόν ένα μήνα ήμασταν χωρίς παιχνίδι, χωρίς εντάξει. Και ήταν ένα ερωτηματικό πώς θα βρεθούμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, τα παιδιά μπήκαν με διάθεση σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω ότι είχαμε σωστές επιλογές στο παιχνίδι, δεν ταλαιπωρούσαμε την μπάλα, είχαμε γρήγορο παιχνίδι. Και βάσει αυτού του παιχνιδιού πιστεύω και κερδίσαμε και πια 5-0. Ο απολογισμός του πρώτου γύρου, ο οποίος ολοκληρώθηκε σήμερα για την ομάδα σας. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Σίγουρα. Κάποια παιχνίδια αυτά που είχαμε δύο ισοπαλίες, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να πάρουμε κάτι περισσότερο. Αλλά είναι, όπως είπατε και εσείς, και πρώτο γύρος, έχουμε ένα ολόκληρο γύρο και εμείς θα συνεχίζουμε τη δουλειά μας, να σκύψουμε το κεφάλι, η δουλειά και προχωράμε κάθε παιχνίδι, να βλέπουμε ξεχωριστά και στο τέλος να κάνουμε. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος με ένα ντέρμπι όμως στην έδρα του Νεοχωρίου, απέναντι σε μια σκληρή και δυνατή ομάδα. Όχι, όχι, παίζουμε με την Καστράκη πρώτα στην έδρα. Καστράκη μετά με το Νεοχώρι, έτσι. Ναι, δυνατό, πολύ δύσκολο πρόγραμμα στα πρώτα μάτια για την ομάδα σας. Μα κοιτάξτε, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, έτσι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, κανένα παιχνίδι δεν μπορείς να πεις ότι πήγα και το πήρα χωρίς να το πάρεις. Γι' αυτό, όπως και κάθε παιχνίδι, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Κάθε παιχνίδι δουλεύουμε έτσι όπως πρέπει να δουλέψουμε κάθε εβδομάδα και προσπαθούμε να παρουσιαζόμαστε καλοί, με διάθεση, με όρεξη και όσο γίνεται και καλύτερη και να παίρνουμε τα αποτελέσματα. Με τα γραφικά να περιμένουμε κάτι για την ομάδα σας. Θα δούμε, θα ξέρουμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Δεν μπορούμε τίποτα να παραπάνω να πούμε, θα δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά παιδιά. Έγινε coach, τα λέμε.